Πατήστε το κουμπί κάτω από το βίντεο που λέει εγγραφή, πατήστε δίπλα το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση, κάντε like και κοινοποίηση. Αν σας αρέσει το βίντεο. Τι, Θεό. Εδώ, πώς είστε? Εδώ, έτσι, εδώ. Αλήθεια, ρε σκύλε. Μπράβο. Πού βάσε, δεν πέφτω. Πρόσεχε. Ήρθε, που ήρθε, μην σταματήσουμε εδώ. Τελώς, εδώ είναι σκύλα. Στην πήγη. Πάει, 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 κουράστηκε. Όχι. Στήστε κάπου και άσε τον δρόνο. Έχει μεμοριστεί καυτή, ενέβαλες, ε. Ναι, ναι. Εντάξει, μην κάτσε. Αυτό είναι. Εμείς θα κάτσει για λίγο εκεί, εμείς παλακάτε. Ε, Χριστάρα, φτάσαμε κορυφή, ρε. Μ' ακούτε, ρε. Το βουνό που βρισκόμαστε ονομάζεται Τζούνος. Έχει ένα σχετικά χαμηλό υψόμετρο, περίπου 180 μέτρα, παρόλα αυτά έχει μια υπέροχη θέα. Βλέπουμε τον κόλπο Καλονής και δεξιά τα παράκυλα. Προορισμός μας είναι η κορυφή. Προορισμός μας είναι πάντα η κορυφή. Η κορυφή του προφητηλία. Το μέσο μας θα είναι η γουρούνα. Κινούμαστε με μια γουρούνα. Θα τη δείτε σε λίγα λεπτά. Θα κινηθούμε βόρειο. Όχι. Νότιο-δυτικά. 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 Τι άλλο? Η θέα είναι υπέροχη. Η θέα είναι υπέροχη. Συνέχεια κινηθήκαμε νότιο-δυτικά σε ένα σχετικά εύκολο δρόμο με στόχο να φτάσουμε στην τρίτη ψηλότερη κορυφή της Λέσβου. Η θέα είναι μοναδική. Καταφύγιο. Πάνω βλέπω. Έχουμε φτάσει τις αετοφολιές. Το πάμε, ρε. Που κάτω του βράχου περάσω. Πήγα μου εκεί. Δεν πάω ακριβώς. Θα σε γάμι πίσω και θα πίσω. Ω, θα είναι ύψος. Κάνε χαιρέτα. Χαιρέτα.
Έλα! Βρισκόμαστε στο δυτικό κομμάτι της Λέσβου, δίπλα από την κορυφή του προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 769 μέτρα. Από τη μία πλευρά, νότιο-ανατολικά, βλέπουμε τον κόλπο Καλονής και από την άλλη πλευρά, βόρειο-δυτικά, βλέπουμε το Σίγρι και την Πτερούντα. Όπως σας είπα και πριν, η θέα είναι μοναδική. Αυτό εδώ το δέντρο που βλέπετε είναι η περίφημη μαύρη πεύκη. Είναι ένα σπάνιο είδος, βγαίνει συνήθως σε μεγαλύτερο υψόμετρο, δεν είναι χαμηλά και καλό είναι να το προστατεύσουμε. Κόκαλο ανθρώπου, ρε. Ποια. Όχι, το δείξει. Ναι, είναι. Ποια σου δείξει το κεφάλι από εδώ. Πριν. Περίμενε εδώ. Ναι. Πού ρε, φίλε, εδώ. Θέλω να κάνω και τέσσερι λοιμού. Αυτό. Ναι, δεν κάτσε. Κάτσε, δεν μπορώ. Αυτό είναι τέτοιο. Πού ρε, φίλε, εδώ. Αυτό τι είναι από. Πόδι. Πόδι, χέρι, τι είναι. Πόδι. Κοίτα εδώ, ρε φίλε. Θα μας πει κάποιος από την ηλικία σου ήταν. Παιδιά, γράψτε τα σχόλια. Αυτό είναι ότι έμενα από το κεφάλι μου. Αυτό είναι, ίσως να είναι μύτη, που είναι τα δόντια, το μπροστά. Μετά την ανακάλυψη των ανθρώπινων οστών, ψάξαμε στο διαδίκτυο και βρήκαμε ότι το 2013 είχαν βρεθεί οστά τριών ανθρώπων. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά όσα αφορά την ταυτότητα αυτών των ανθρώπων την ιστορική εποχή που έζησαν. Μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες έρευνες από τους ειδικούς, μπορούμε να αρκεστούμε σε διάφορες εκδοχές. Μία από τις εκδοχές είναι ότι σε απόσταση περίπου 500 μέτρων βρίσκεται το Λιμοχώρι. Το Λιμοχώρι ήταν χωριό που εγκαταλείφθηκε το 16ο αιώνα λόγω λοιμού. Είναι κοντά για να μην έχει σχέση. Ίσως πρόκειται για κατοίκους του που βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο της ασθένειάς τους και πέθαναν μέσα στην κρύπτη. Εδώ δημιουργούνται δύο ερωτηματικά. 1. Για ποιο λόγο να πεθαίνουν ταυτόχρονα? Και 2. Γιατί αν πέθανε για παράδειγμα πρώτα ο ένας, οι υπόλοιποι δύο να μην τον θάψουν? Όπως όμως πάλι γνωρίζουμε, οι κάτοικοι του Λιμοχωρίου τηρούσαν τους υγειονομικούς όρους ταφής και έθαβαν τους νεκρούς τους. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ την αλήθεια.